πρωταγωνίζονται στον ωραιότερο πίνακα με θέμα αντικρίζοντας την φύση. Τρία από τα έργα θα διακριθούν. Το πρώτο θα φιλοξενηθεί στο Μουσείο Παιδικής Τέχνης, ενώ όλα τα υπόλοιπα θα εκτεθούν σε πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων. Χρυσή, ασημένια, χάλκινη πλακέτα θα δοθεί στις τρεις πρώτες ομάδες αντίστοιχα. Η καλύτερη ομάδα θα συμμετάσχει σε πανελλήνιο διαγωνισμό. Να ευχαριστήσουμε και να καλωσορίσουμε την κριτική μας επιτροπή. Από τα δεξιά προς τα αριστερά είναι ο κύριος Μιχαλάκης, ζωγράφος, γλύτης, χαράκτης και πρόεδρος της Ένωσης Εικαστικών Καλλιτεχνών. Δίπλα του ο κύριος Γιώργος Λένης, εικαστικός και γενικός γραμματέας Πανελλήνιας Εταιρείας Λόγου και Τέχνης. Η κυρία Ευγενία Χορηγά, ζωγράφος και αγιογράφος της Σχολής Καλών Τεχνών. Τέλος, ο κύριος Κωνσταντίνος Βερούντης, εικαστικός και συντηρητής έργων τέχνης. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι όλα τα παιδιά εργάστηκαν για έναν ολόκληρο μήνα πάνω στους πίνακες που θα δείτε, στο εργαστήριο εικαστικής τέχνης που βρίσκεται στα Μέγαρα, υπό την επίβλεψη της κυρίας Αναστασίας Αντωνίου Τσίγκρη, την οποία σε αυτό το σημείο θα ήθελα να την προσκαλέσω ως διοργανώτρια της σημερινής εκδήλωσης να απευθύνει χαιρετισμό. Ευχαριστώ να καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου στη σημερινή εκδήλωση να σας μεταφέρω τον ενθουσιασμό και την χαρά που ένιωσαν τα παιδιά σας προετοιμάζοντας τα έργα ζωγραφικής που θα θαυμάσουμε και θα προγράψουμε σήμερα. Μέσα από τα έργα των μικρών καλλιτεχνών που συμμετέχουν, διακρίνουμε το χρώμα και το φως του φυσικού του κόσμου. Είμαι πολύ περήφανη για τους μαθητές μου, γιατί εργάστηκαν με ενότητα, συλλογικότητα και αγάπη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Συλλόγους Γονέων και Ακεδημόνων, του 6ου και 1ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων, καθώς και του 3ου Γυμνασίου της περιοχής μας, για την ενεργή στήριξη της εκδήλωσης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Κώστα Γιαγκούλοβιτ για τη δυναμική του παρουσία με 5 ομάδες, αλλά και για τις προσπάθειες που κατέβαλε να τις εδραιώσει και να προωθήσει τα παιδιά κοντά στην τέχνη. Ευχαριστούμε πολύ το Σύμπλεγμα, κύριο Νίκο Μπεθάνη, για την έκπτωση των οικαστικών υλικών. Πολλά θερμά ευχαριστήρια στους χορηγούς μας. Χρυσή Χορηγή, Μέγαρα Designs, Αναστάσιος Φάνης ΑΕ. Παπαηλίας, Κατασκευαστική ΑΕ, Συστήματα Δόμησης και Ενεργητικής Αναβάθμισης. Ασημένη Χορηγή, Κτήμα Έφερες, Αντωνίου Χάρης. Καλλιέργειες, Πρωτοκατασκευασμένες Κατοικίες. Wing, Χρύσος Κίνης, Ασφάλειες Φαράντος. Κατερίνα Λιωκά Σταμπόλα, Φροντιστήρια Αποκαμισάς, Βιοσυντονισμός Αντωνίου Μαρία, Εμπορικός Σύλλογος Μεγάρων, Greek Seller. Υποδήματα Έλενα, Καραμέλα, Φλόκα, Βαρελάς, Στάκη Κεμένη, Ανδρέας, Λερουά, Άιρις, Μικρό Καφέ. Μπουκέτο Μπαλόνια, Εκκλησιαστικά Είδη Μάρτας Μπισταράκη, το μαγαζί του Πλακακίων. Εκβάθρος Καρδίας, ευχαριστώ θερμά τους καθηγητές καλών τεχνών. Μιχαήλ Μιχαλάκη, ζωγράφος γλύτης χαράκτης, πρόεδρος Ένωσης Εικαστικών Καλλιτεχνών Διόνυς. Τον κύριο Γιώργο Λένη, Γενικό Γραμματέα Πανελλήνιας Ένωσης Λόγου και Τέχνης. Χορηγία Ευγενία, ζωγράφος αγιογράφος Σχολής Καλλιτεχνών Τεχνών. Κωνσταντίνος Βερούτης, εικαστικός συντηρητής έργων τέχνης. Για την τιμή που μας έκαναν να βρίσκονται απόψε μαζί μας και με τις γνώσεις τους να δώσουν διάκριση στο καλύτερο έργο. Τέλος, ευχαριστώ τα παιδιά μου, τους μικρούς μου φίλους και πρωταγωνιστές της σημερινής εκδήλωσης και τους εύχομαι καλή επιτυχία όχι μόνο απόψε, αλλά και στην μελλοντική τους πορεία. Ευχαριστώ πολύ. Κάπου εδώ, την εκδήλωσή μας θα εγκαινιάσουν με τραγούδια η Σχολή Music Art School του Σπύρου Παπανικόλα.
ήθελα να σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία, κυρία Τσίγκρη. Ακούσαμε τον Τάσο Μουρουλού των Κάνσας. Στον κλάδο του Ελίσου Πιλεδούλα η Αγουστή. Τραγούδησε η Λεφέλη Τσιάδου. Λένα η Γρίτσα. Η Χάρα. Ο Μιχάλης ο Καστάνης. Ο Ανέσης ο Ανέστης ο Ρούσης. Και η Ελευθερία η Μαργέτη. Τώρα θα συνεχίσουμε μία ακόμα μπαλάντα. Στο πιάνο η Μαρία Κουμπαλιάρη. Η Χάρα και στο τραγούδι ο Νικόλας ο Φιλή. Και ο Δημήτρης Καμπούλης στο Βάσο. You've been waiting for love. Only get around.
Yeah.
Γλάρι να πετούν και στο κύμα να βουτούν.
Ο ήλιος λάβει στα βουνά, στη θάλασσα, στους τόπους και όλοι οι άνθρωποι εκεί τον κάνουν δικό τους. Το γαλάζιο και το λευκό συναντιούνται, ο ουρανός και τα σύννεφα γλυκά χαμογελούν. Ποίημα για την Ελλάδα γραμμένο από την Άννα Μαρία Βρετού 9,5 χρονών. Άρα με Ελλάδα είναι ο τίτλος του έργου στο μάρος μου, ερμεσμένο από τις τόσες ομορφιές που έχει να δείξει η χώρα μας. Τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό μας, να δείτε στο κουμπλέ και του λευκού στα ελληνικά νησιά, αλλά και την ελληνική ύπαιθρο. Όμορφα τοποθετημένα στις τέσσερις πλευρές του καμπά, χωρίζοντάς τα με το σταυρό της ελληνικής σημαίας σε ελεύθερη απόδοση, προσπάθησαν δειλά να αποκλειώσουν τα παιδιά, μια που μια τόσο μεγάλη χώρα με τόση ιστορία, ακόμα και μεγαλύτερη ζωγράφη, μόνο με σεβασμό και δέος τα αποδείπωναν. Η ομάδα μου, ποτρίχη που θα τα εξαιρετικά παιδιά και τα θέλω να τους δώσω πολλά συγχαρητήρια. Για αυτή την προσπάθεια και τα ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί ήταν άψογο αυτό το διάστημα που είμαστε μαζί. Και τους ευχαριστώ, καλή πρόθεση, καλή τύχη. Επιστρέφω από την Ελλάδα, λίγο από όλα τα μέρη εκείνα που μας θυμίζουν Ελλάδα. Το φως, η ύπαιθρος, τα νησιά, από αυτό εμπνευστήκαμε, ο αρχαίος πολιτισμός, ο ναός του Απόλλων Μέθοδος. Και θελήσαμε να το αποτυπώσουμε εν ώψη και της σημερινής κατάστασης που επικρατεί στη χώρα. Θα πρέπει με την παραμικρή ευκαιρία να αναδεικνύουμε αυτές τις ομορφιές. Γιατί αυτές ήταν εκτίμητες και δεν τις πληρώνει ποτέ κανείς, δεν μπορεί να τις πληρώσει με χρήματα. Ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά σήμερα. Μπράβο σας και για τη θεματολογία του έργου και για την τεχνική των παιδιών. Είναι υπέροχο, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο και στα δασκάλα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτή είναι η πρώτη ομάδα της κυρίας Αλεξάνδρας Μιχαήλ. Το θέμα του πίνακα είναι ο βυθός. Τα άτομα που συμμετείχαν στη δημιουργία του πίνακα είναι η Έλενα Νοβέλη και η Χρυσούλα Νοβέλη. Ο κύριος Λένης αν ήθελε να πει δύο λόγια. Τι να πει κανείς όταν πώς το μπλε χάλασε αυτό το πανάγραφο για να μην το βλέπουμε. Και αποτυπώνεται λοιπόν με τα χρώματα της χώρας μας, αυτής της ευλογημένης χώρας, για να μην μπορούμε να δούμε τον δημιουργό. Συγχαρητήρια παιδιά και πάντα, πάντα να δημιουργείτε. Ευχαριστούμε. Να δούμε τώρα την δεύτερη εκ των τριών ομάδα της κυρίας Αλεξάνδρας Μιχαήλ από το Δήμο Μάντρας. Με θέμα ηλιοβασίλεμα, ο πίνακας. Τα κορίτσια που συμμετείχαν είναι η Καναβού Ελένα και η Μελίνα Αλεξίου. Τι έχουμε πάει. Πίσω δεν βλέπουν καθόλου, να πάνε πιο πίσω λίγο. Γιατί δεν βλέπουν λίγο, τα κορίτσια. Τέρμα στον τοίχο να πάτε. Τέρμα στον τοίχο να πάτε. Τέρμα. Έτσι. Αν μπορείτε να τα σηκώσετε λίγο πιο ψηλά, θα βλέπουν και πίσω. Καλησπέρα και από μένα. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλες τις προσπάθειες και να το πω. Ειλικρινά είναι εντυπωσιακό. Έθελα να ακούσω λιγάκι και τη δική σας άποψη για το έργο σας. Πώς το όνομα σας αφήνει ο Βασίλημα, γιατί αποφασίσατε να... Από τη Σαντορίνη. Αποφασίσαμε τα κορίτσια. Είστε από εκεί? Όχι, καμία σχέση. Όμως μας αρέσει πολύ. Η αλήθεια είναι ότι η Σαντορίνη έχει το ωραίότερο ηλιοβασίλεμα. Και όλη η Ελλάδα βασικά, έτσι. Μπράβο σας, έχετε αρμονία θεμάτων. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω θα ήθελα να είναι τώρα στη Σαντορίνη. Τρίτη ομάδα της Αλεξάνδρας Μιχαήλ από το Δήμο Μάντρας. Το θέμα του πίνακα, ο φίλος μου ο Λουκάν. Του Παντελή Νοπελή και του Κωνσταντίνου Αλεξίου.
πείτε δύο λογάκια, ο κύριος Βερούτης. Βλέπω τον πάρα πολύ ωραίο πίνακα και δύο πάρα πολλούς μικρούς δημιουργούς που με εντυπωσιάζει πάρα πολύ. Μπράβο, παιδιά. Παιδιά, πόσο χρόνο είστε? Εγώ είμαι 10 χρονών. Μπράβο. Θα μας πείτε ξανά το όνομα του έργου? Ναι, μάλιστα. Ο φίλος μου του κάνει. Έχετε τέτοιο φίλο? Νόμιζα ότι έχεις παπαγάλο. Όχι, δεν είναι παπαγάλος. Τι είναι? Πουτάκι. Και νόμιζα ότι είχες. Στην πραγματικότητα. Χρησιμοποιήσες μοντέλο? Όχι. Μπράβο σου. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια. Πάμε τώρα σε μια ομάδα από τα Μέγαρα. Είναι η πρώτη ομάδα που είναι από το Δημοτικό Σχολείο Μεγάρων. Το θέμα του πίνακα είναι η ομορφιά της φύσης. Η ομάδα είναι της Οικονομοπούλου Έλληνας. Αποτελείται από την Παλτά Μαρία, Τσολιάκου Δέσποινα, Ιδρέου Μαρία, Οικονομοπούλου Έλληνα και τον Μπεκάη Ιερόφερο. Κύριε Μιχαλάκη. Ένα πάρα πολύ όμορφο τοπίο. Πάρα πολύ όμορφο, με όμορφη προοπτική. Είναι ένα υπέροχο έργο. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο και στη δασκάλα τους. Πολύ όμορφο, παιδιά. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Το θέμα του πίνακα είναι η ομορφιά της φύσης. Πολύ όμορφο, παιδιά. Συγχαρητήρια, παιδιά. Προχωράμε τώρα με την, αν θέλετε να προχωρήσετε, προχωράμε με τη δεύτερη ομάδα του Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων. Το θέμα του πίνακα είναι «Ακόμη θυμάμαι». Η ομάδα είναι της Παπανικόλας Μαρία. Τα ονόματα των παιδιών είναι Νουρ Σιν, Σταμούλη Γιώτα, Πομόνη Σωτηρία, Κουστέρη Έλενα, Κέλλη Μουστάκα και Παπανικόλα Μαρία. Κυρία Ελένη, θυμαστείτε δύο λόγια για την πίνακα. Ο πίνακας είναι ο «Ακόμη θυμάμαι». Πολύ ωραία τα χρώματα που έχετε επιλέξει. Είναι χρώματα ζωντανά. Είναι χρώματα που σας αντιπροσωπεύουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσπάθειά σας και για το δημιούργημά σας. Να είστε καλά να δημιουργείτε. Ευχαριστώ. Πραγματικά ένας πολύ όμορφος πίνακας. Προχωράμε με την τρίτη ομάδα του Ένατου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων. Το θέμα του πίνακα είναι τα κλειδωμένα όνειρα. Η ομάδα είναι της Λάμποβα Ιωάννης. Συμμετείχαν ο Λάμποβας Παναγιώτης, η Λάμποβα Ιωάννα, η Δελαλή Σοφία, η Δαλάκα Μαρία, η Λένη Κατιάνα και ο Σακελάριος Γιώργη. Ακλειδωμένα όλια. Κυρία Πουρικά, τι λέτε? Μπράβο στα παιδιά. Ένας υπέροχος τίτλος. Ποιο από τα παιδιά θα μου πει? Ποιος το σκέφτηκε? Όλοι μαζί. Εσύ? Εξήγησε, τι ήταν αυτό που σε έκανε να πεις ότι τα όνειρα είναι κυβωμένα? Από την Αγγελόπορτα. Μάλιστα. Τι ηλικία είστε, παιδιά? 8. Μπράβο. Έχετε κάνει μια πάρα πολύ ωραία προσπάθεια και έχετε δώσει ένα πολύ ιδιαίτερο τίτλο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Προχωράμε τώρα με ένα άλλο σχολείο από τα Μέγαρα, το έκτο δημοτικό σχολείο. Θα δούμε την πρώτη ομάδα. Το θέμα του πίνακα είναι οραματίζοντας το μέλλον. Η ομάδα είναι του Γιάννη Κόκαλη και συμμετείχαν η Φραντζέσκα Τσόκα, ο Κόκαλης Ιωάννης, ο Ιωάννης Παντελούς και Τζασμί Γκίρ.
Πολύ όμορφο το έργο. Πολύ όμορφο το έργο. Έτσι του κυρίου Βερούτη. Δεν πειράζει, δεν υπάρχει. Συγγνώμη κύριε Βερούτη. Δεν πειράζει. Πολύ όμορφο το έργο, μου θυμίζει λίγο Νταλή. Πρωτότυπο, όμορφο, πολύ ωραία δουλειά. Να είστε καλά παιδιά. Μπράβο σας και στην δασκάλα σας. Το όνομα του πίνακα είναι οραματίζοντας το μέλλον. Τώρα στην επόμενη ομάδα, ευχαριστούμε τα παιδιά. Είναι η δεύτερη ομάδα του 6ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων. Το θέμα του πίνακα είναι το άλογο της πράσινης κοιλάδας. Είναι η ομάδα της Μύθου Φωτεινής. Αποτελείται από την Πέμπη Κουστέρη, τον Θανάση Καλοζούμη, τον Χρήστο Κουφή και τη Φωτεινή Μύθου. Θέλετε, κύριε Βερούτη, να μας πείτε εσείς τώρα δύο λόγια. Βλέπω και σε αυτό το πίνακα. Πολύ φαντασία. Πολύ φαντασία, πολύ επαγγελματική, μπορώ να πω, παρουσίαση και όχι παιδική ζωγραφική. Μπράβο, παιδιά, συγχαρητήρια. Είναι πραγματικά σπουδαίο όντως η πίνακα αυτή να βλέπεις ότι είναι από τόσο μικρά παιδιά. Είναι πορεία σε έξω μερικές φορές. Προχωράμε με το τρίτο γυμνάσιο Μεγάρων. Το θέμα του πίνακα είναι η πλάση που λέγεται. Η ομάδα είναι του Μπεθάνη Δημήτρη και αποτελείται από τον Παπασιδέρη Ιωάννη, τον Μπεθάνη Δημήτρη, τη Σουλίου Σωτηρία, τη Ρίγα Ευθροσύνη, την Κέλλη Βασιλική και τον Κάτζο Μιχάλη. Το θέμα του πίνακα είναι χρωματίζοντας τον ουρανό.
αποτελείται από την Ιεροθέα Παπαφράγκο, τη Γεωργία Σταβόλα, τον Θεοδωρή Καρόνη, τον Χρήστο Βόρδο και τον Αναστάση Μιλιτάνη. Πραγματικά είναι φανταστικό. Σημαίνει αυτό ότι δουλέψατε όλοι μαζί συλλογικά για να βγάλετε αυτά τα φανταστικά τα χρώματα. Τα χρώματα από το ουράνιο τόξο. Θέλω να πω ότι μπορεί να είναι από εκεί που το έχετε δει. Μπράβο, συγχαρητήρια. Είναι πολύ καλή τεχνική σας. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να πω ότι δουλέψαμε πολύ σκληρά, ότι ο πίνακας είναι παρατηρότητα στη φύση και ότι το μυστικό μας είναι η μαθητική δουλειά. Όντως δουλέψαμε πολύ σκληρά, όπως είπε ο κύριος, και καταφέραμε να κάνουμε αυτό το αποτέλεσμα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Επόμενος πίνακας, οι φωνές της γης. Η ομάδα είναι του Τσίκρη Κωνσταντίνου. Έχει συμμετάσχει ο ίδιος, ο Μουτσούκος Αναστάσης, η Παναγιώτα Βιλιώτη, η Έλενα Βρυνιά και η Μαρία Πουστή. Κυρία Κωνσταντίνου, γεια σας, παιδιά. Επομένως, καλησπέρα. Είστε μεγαλύτερα παιδιά, οπότε ίσως δεν είναι πιο αυστηρή. Έλα να μου πείτε ειλικρινά τι σκεφτόταν ο καθένας στην κάθε μία πινελιά από αυτές που έχετε βάλει. Σταντίνα, μας πεις εσύ. Ο τίτλος σας είναι πολύ όμορφος, η φωνή της γης. Το πρόσωπο είναι η γη ή είμαστε εμείς. Σε δυσκόλεψα. Δεν χρειάζεται να δυσκολεύεις. Να μας πει κάποιο άλλο παιδί, θέλει να μας πει για όλο τον πίνακα. Όχι, θα λέω λίγο διστακτικά. Είστε διστακτικοί και φοβάστε να μιλήσετε. Το έργο όντως μιλάει και λέει πολλά σε εμάς. Και θέλαμε λίγο τη φωνή σας, να μην τρέπεστε να μας πείτε αυτό που νιώθετε. Κυρία Κορέα, η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά έκαναν 7 μαθήματα για αυτό το πίνακα. Είναι πολύ. Φαίνεται πάρα πολύ απλός. Δεν φαίνεται απλός. Αλλά συνδύασαν όλες τις φωνές της γης πάνω σε έναν κορμό δέντρου με προσωπικότητα. Γι' αυτό τους ρώτησα, γιατί ο πίνακας δεν είναι πολύ απλός. Δουλειώσαν αρκετά. Και δεν σας σκέφτω ότι όταν έπαιξαν όλοι μαζί η ομάδα, κάθε μεσημέρι, ήταν πολύ τυπική στην ώρα τους. Ο πίνακας είναι σύνθετος. Έχει μέσα χειρισμό. Έχει νόημα. Έχει ποιότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν τους βοήθησε καθόλου. Είναι τελείως δικό μου σχέδιο. Να είστε καλά. Παιδιά, συνεχίστε δυναμικά και να μην φοβάστε. Μιλήστε ελεύθερα κι εσείς και οι πίνακες σας. Να είστε καλά. Πρώτη ομάδα από τις 5 του κ. Γιαγκούλοβιτς που συμμετέχουν. Το θέμα του πρώτου πίνακα που θα δούμε είναι το πριν χαθεί η νύχτα. Η ομάδα είναι της Πουστέρη Πένας, έχει συμμετάσχει η ίδια, η Μίτσου Ιωάννα και η Μίτσου Ευαγγελία. Κύριε Βερούτη, ναι, θα μας εσείς, αν θέλετε. Μου φαίνεται ότι σε μένα μου πέφτουνε... Δύσκολα, ναι. Όχι, αλλά το με εκπλήσουνε κάθε φορά. Και μπορεί να τα ακούγουμε... Και σύγκριση μου βέβαια με τις ηλικίες που βλέπω. Εντάξει. Είναι πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Μου αρέσει πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Ήταν ομαδική δουλειά, κάποιος το μάτι, ας πούμε, το κάνατε, ποιος το κάνει από το σχολείο. Ήταν ομαδική δουλειά. Ναι, ήταν ομαδική δουλειά. Ποιος σκέφτηκε το πίνακα. Το σκεφτήκα από ένα βιβλίο της κυρίας Εξαρτή, που διαβάζαμε. Ποιος σκέφτηκε. Το οργάνο που ξέρετε που είναι το βιβλίο. Πριν καθίσει η νύχτα.
πριν θα έρθει η νύχτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεύτερη ομάδα είναι με θέμα τα κρίνα της ζωής. Η ομάδα είναι της Αναστασίας Μωραΐτη. Έχουν συμμετάσχει η ίδια, η Μωραΐτη Αναστασία, η Φένια Σταμέλου, η Κατερίνα Σταμέλου και ο Μήνωμας Δημήτρης. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια, κύριε Μηχανάκη, ποιος? Ο τίτλος είναι «Τα κρίνα της ζωής». Τα κρίνα της ζωής. Όμορφο έργο, γαλλόμενο από παιδική ψυχή. Πάρα πολύ όμορφα παιδιά. Πώς το ερμηνευστήκατε, πώς σας ήρθε η ιδέα? Και βρήκαμε από ένα βιβλίο τους κρίνους. Και τους ζωγραφίσαμε. Μπράβο, μπράβο παιδιά. Πολύ όμορφο έργο ψυχής, να είστε καλά. Πολύ καλό, υπέροχο έργο. Να είστε καλά. Πάμε να κάνεις χαρτίρια. Όμενη ομάδα του κύριου Γιακούλοβιτς με θέμα η αναζήτηση. Οι ομαδάρχες είναι η Θωμά Κουφή και έχουν συμμετάσχει η Πλούμη Βάλια, ο Κουφής Θωμάς, ο Κουφής Χρήστου, η Βόσου Στέιση και ο Καμίνης Κυριάκος. Και λίγο πιο ψηλά το πίνακα, θέλετε να φαίνεται για πίσω. Ποιος θα μας πει δύο λόγια? Η κυρία Κορυδά. Ο πίνακας είναι παίζοντας με τη φύση. Παίζοντας με τη φύση. Η αλήθεια είναι ότι όντως παίζετε με τη φύση. Παίζετε με πολύ ωραία χρώματα. Είστε επηρεασμένοι από κάποιον ζωγράφο, θα το πω. Για πες μας, ποιος θα μας πει, ποιος έκανε το βουνό? Όλοι μαζί. Τα βραχάκια τι είναι? Λίγο καθένα. Έχετε πολύ ωραία χρώματα. Πάρα πολύ ωραία χρώματα και πολύ ωραία απόδοση. Να είστε καλά. Μπράβο, αγόρι μου. Και σαν νότερα. Προχωράμε με θέμα καθαρτίζοντας την ψυχή μου. Είναι η τέταρτη, συγγνώμη. Ομάδα της Βίγκου Ευαγγελίας, από τη Βίγκου Ελένη, τη Χαροκόπου Βάλια και την Κακαλέτρη Μαρία. Έκανα εγώ ένα λάθος. Είναι η τέταρτη ομάδα αυτή. Τώρα είναι το παίζοντας με τη φύση. Είχε ένα ορθογωμένο λάθος η κάρτα. Είναι η ομάδα της Πολυχρονοπούλου Πολυξένης από την Ντόκου Αθηνά, την Πολυχρονοπούλου Πολυξένη και την Πολυχρονοπούλου Σπυριδούλα. Αυτό είναι το παίζοντας με τη φύση. Το προηγούμενο. Η συνάντηση ήταν το όνομα του. Κυρία Ελένη, θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για τον πίνακα? Το θέμα είναι ότι είναι πολύ δραματικό. Πραγματικά παίζετε με τη φύση εδώ πέρα, έτσι. Με τα ρόδια. Αυτό αριστερά τι είναι? Ταυλή. Από το αυλή.
Πραγματικά και το τάβλι παίζουν τη φύση. Να είστε καλά και να δημιουργείτε τέτοιες όμορφες δημιουργίες. Σας ευχαριστούμε. Τελευταία ομάδα, η πέμπτη ομάδα Γιακούλοβιτς, με θέμα «Κατεπτύζοντας την ψυχή μου». Η ομάδα είναι της Βίγκου Ευαγγελίας και αποτελείται από τη Βίγκου Ελένη, την Χαροκό Κουβάλια και την Κακαλέτρη Μαρία. Παιδιά, πάρα πολύ όμορφο έργο. Πολύ δεν έχει, εξεπλάγει με το έργο σας. Και από τεχνικής άποψης. Πάρα πολύ ωραίο έργο. Γι' αυτό... Δεν πειράζει. Πάντως είναι πολύ υπέροχο έργο. Μπράβο σε εσάς παιδιά, μπράβο και στη δασκάλα σας. Να είστε καλά. Και να δημιουργείτε. Η κοπέλα που είναι στον πίνακα, είναι η δασκάλα σας. Συγχαρητήρια, να είστε πάντα καλά και συγχαρητήρια πάρα πολλά στη δασκάλα σας που μπορεί και σας μεταφέρει αυτό που εκείνη ξέρει. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια. Ναι, φυσικά. Αν θα μπορούσαμε ο ομαδάρχης από κάθε ομάδα να πάρει τον πίνακα, να δούμε μία και τους 18 μαζί, όπως ζητήσαν και οι κριτές. Και γενικά να πάμε. Αφήστε. Κάντε έναν κύκλο, κάντε έναν κύκλο. Για να μπορούμε να φέρουμε πόλη. Εσένα βλέπω, όπου κι αν βλέπω, σε σένα έρχομαι.
Ζεσταθήκατε ή ακόμα. Είχε κολλήσει.
πιστεύεις. Σ' αυτό το κόσμο που μόνο να είσαι δεν υπάρχουν κανόνες. Μα μόνο εξαιρέσεις. Έλα από να είναι μέσα, μπορώ από να είναι μέσα. Μπορώ από να είναι μουσά, μπορώ από να είναι γελάκι. Μπορώ από να είναι μπασά, μπορώ από να είναι μέσα. Μπορώ από να είναι μπουσά, μπορώ από να είναι γελάκι. Μπορώ από να είναι γελάκι, μπορώ από να είναι γελάκι. Πάμε τώρα ένα δικό μου τραγούδι. Λέγεται πιο σοβαρά. Εσένα σε βλέπω, είσαι έτοιμος για πίστα. Σε είδα από την πόρτα. Λοιπόν, πάλι βολεύουμε. Για να τελειώσουμε και να ξανάρθουμε. Γιατί το σημαντικότερο πράγμα είναι να μπορούμε να προσφέρουμε ένα χαμόγελο. Και το χαμόγελο δεν είναι μόνο απλά να τραγουδάμε ή να διασκεδάζουμε,
αλλά το ότι τους δίνουμε τη δυνατότητα μέσα από την παιδική τους καλλιτεχνία να δημιουργήσουν ομαδικά σε ένα χαρτί. Είναι πολύ σημαντικό. Τα συγχαρητήριά μου. Η αγωνία έχει κορυφωθεί, όμως θα τελειώσει κάπου εδώ. Να καλησπερίσουμε και τον Δήμαρχο Μηδάνων και την Εσπεράν που βρίσκεται εδώ, τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Πολυφόνη, τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Χαρτό, τον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Μεγάλων, τον κύριο Μουσταγέρα Ηλία. Και θα ήθελα η κυρία Αναστασία Τσίγκρη να παραλάβει τώρα τον φάκελο με τα αποτελέσματα των παιδιών. Πείτε μας, κύριε, πείτε μας. Ήταν πολύ δύσκολο να βγάλουμε πρώτο, δεύτερο και τρίτο. Εκ μέρους όλης της κριτικής επιτροπής, θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά, να συνεχίσουν έτσι δάσκαλοι και παιδιά, γιατί ειλικρινά χρειαζόμαστε νέους καλλιτέχνες. Να είστε καλά. Ελπίζω ότι δεν δυσαρεστούμε κανένα. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά. Συγχαρητήρια. Θα μας ανακοινώσει τώρα η κυρία Τσίγκρη την τρίτη ομάδα που θα πάρει την χάλκινη πλακέτα. Η τρίτη ομάδα. Λοιπόν, η τρίτη ομάδα που θα πάρει την χάλκινη πλακέτα είναι... Ποια λέτε είναι? Το τρίτο. Το έκτο. Το ελάττω. Η πρώτη ομάδα του ελάττω. Είναι η ιδιωτική ομάδα που στο δίνει Τσίγκρη, φωνές της γης. Συγχαρητήρια. Θα τα φωνάξουμε σε λίγο τα παιδιά που θα είναι να δοθούν και οι πλακέτες. Θα ανακοινώσουμε απλά τα αποτελέσματα τώρα. Θα πάμε στην δεύτερη. Στην ομάδα θα πάρει την ασημένια πλακέτα. Κυρία Τσίγκρη. Η ομάδα που θα πάρει την ασημένια πλακέτα. Ποια λέτε είναι? Μπερδεύτηκα. Ποια. Ποια ομάδα. Ποια ομάδα. Η διαρκή ομάδα μας θα σημαίνει. Ποια. Εμείς. Πρώτη ομάδα. Είναι στη 14η θέση, το πριν χαθεί η νύχτα. Είναι ομάδα Γιαγούλοβιτ. Και τώρα η χρυσή πλακέτα. Πολλά παιδάκια με ρωτάγανε από το διάλειμμα. Είμαστε εμείς. Για να δούμε τώρα. Έχουμε πολλή αγωνία. Θα μας πείτε. Και η πρώτη θέση. Ποιον έχουμε άλλη στην πρώτη θέση? Ποιον. Δεν βλέπω. Όποιος έχει όμως την πρώτη θέση δεν έχει και τον πίνακα. Ο πίνακας θα φιλοξενηθεί στο Μουσείο Παιδικής Τέχνης. Είστε σύμφωνοι να ανακοινώσω την ομάδα? Είναι η ομάδα Κατρεφτίζοντας την ψυχή. Να φέρουν τα παιδιά οι ομαδάρχες και σέρνουν και οι ομάδες των παιδιών. Οι τρεις πίνακες που βραβεύτηκαν να έρθουν εδώ μπροστά να βλέπουν. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι κατευθύνοντας την ψυχή μου είναι η πέμπτη ομάδα για Γιαγούλοβιτς. Πέμπτο πρώτο βραβείο. Θα ήθελα αυτή τη στιγμή να προχωρήσουμε στην απονομή. Δήμαρχε,
αν θέλεις, να δώσουμε την χρυσή πλακέτα στην πρώτη ομάδα, να πούμε μπράβο σε όλα τα παιδιά και πάλι, για πολλωστή φορά, είναι όλοι νικητές. Και να φέρουν και τον πίνακα, να έρθουν και οι τρεις πίνακες. Αν θέλετε να μας πείτε και για δύο λόγια για τα παιδιά. Θα δανειστώ ένα τίτλο από μια εκπομπή που έλεγε «Ελλάδα έχεις ταλέντο», να τον παραφράσω και να πω «Μέγαρα, έχεις πολλά ταλέντα». Όταν πλησίασα την κυρία Αντωνίου για να της κάνω πρόταση να μπει στο συνδυασμό μας, ήξερα ότι ήταν μια δραστήρια κοπέλα. Έκανα μεγάλο λάθος. Διότι διαπίστωσα ότι είναι πάρα πολύ δραστήρια, με πολλές ανησυχίες, με πολλές ιδέες και κυρίως μεγάλο καλλιτεχνικό ταλέντο. Βλέπουμε πρώτο φεστιβάλ παιδικής εικαστικής τέχνης. Εύχομαι, Αναστασία μου, να τα καταστήσεις. Πάντα μέσα στη δημιουργία και στην πρωτοπορία. Βοηθάει πάρα πολύ στα πολιτιστικά δρόμενα του Δήμου μας, μέσα από τη διοίκηση του Δήμου, με πολλές ιδέες, με πολλές δράσεις και κυρίως με μεγάλη ατομική προσφορά. Είναι γνωστό ότι διδάσκει τα μικρά παιδιά, αφιλοκερδός, κάνει και δικά της έργα τα οποία προβάλλει σε πάρα πολλές εκθέσεις, έχει πολυπίκυλη δραστηριότητα, η οποία δεν έχει περάσει ακόμα στο ευρύ κοινό. Ακόμα ο πολλής κόσμος δεν έχει μάθει τις πολλές δραστηριότητες και το μεγάλο ταλέντο της Αναστασίας. Εύχομαι πάντα να έχει αυτές τις δραστηριότητες. Παρακολούθησα τα μαθήματα στο εργαστήρι της Αναστασίας και πήγα και είδα τα παιδιά να δημιουργούν και φαντάζομαι ότι και η Επιτροπή άκουσε κιόλας ότι δυσκολεύτηκε να βγάλει πρώτο, δεύτερο, τρίτο και είμαι σίγουρος ότι αν αύριο κάνατε στα ίδια έργα αξιολόγηση κάποια άλλα θα ήταν πρώτο, δεύτερο, τρίτο, που σημαίνει ότι όλα τα παιδάκια εδώ αξίζουν ένα βραβείο, απλά επειδή είναι τρία τα βραβεία έπρεπε μόνο τρεις ομάδες να βραβευτούν. Νομίζω ότι όλα είναι αξιέπαινα, κάνουν καλή προσπάθεια και με την κατάλληλη δασκάλα νομίζω ότι θα προχωρήσουν και θα πάνε μπροστά. Θερμά συγχαρητήρια στα παιδιά, να έχετε καλή πρόοδο και να μην ξεχνάτε ότι πέρα από την ζωγραφική, πέρα από τις εικαστικές τέχνες που είναι ό,τι ανώτερο για την ψυχή του ανθρώπου, για την αναβαθμίση τον άνθρωπο, να θυμάστε ότι πρέπει και στο σχολείο να επιδίδετε την ίδια προσοχή, να πάτε καλά και στα γράμματα. Κύριε Δημοτική, καλησπέρα σας. Θέλουμε να τονίσουμε στα παιδιά ότι η διαφορά είναι αυτό που είπατε. Ήταν μισό. Και δεν υπήρχε βαθμολογία κάτω από έξι. Είναι μεγάλα ταλέντα όλα και αν συνεχίσουν έτσι μαζί με τους καθηγητές τους, πιστεύω ότι αύριο έχουμε μεγάλους καλλιτέχνες στα μέλλον. Να είστε καλά. Κύριε Δημαρχέ, με όλο το σεβασμό και την αγάπη του κόσμου και του λαού του μεγάλου που έχετε, πρέπει ακόμα λίγο παραπάνω βοήθεια σε αυτά τα παιδιά. Αυτό είναι το μέλλον από τα μέγαρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί μας ενδιαφέρει το μέλλον του τόπου και ξέρουμε ότι το μέλλον του τόπου, το μέλλον της Ελλάδας είναι στα νέα παιδιά. Τώρα την
να καλέσω την διοργανώτρια της σημερινής βραδιάς, την κυρία Αναστασία Αντωνίου Τσίκρη, για να βραβεύσει την δεύτερη και την τρίτη ομάδα με ασημένια και χάλκινη πλακέτα αντίστοιχα. Ασημένια πλακέτα παίρνει η πρώτη ομάδα Κακούλοβιτς με θέμα «Πριν χαθεί η νύχτα». Είναι η ομάδα της Τέρι Ξένα, Μίτσο Ιωάννα, Μίτσο Ευαγγελία. Είναι οι φωνές της γης. Είναι η ομάδα του Τσίγκρη Κωνσταντίνου. Μαζί με τον Μουτσό Αναστάση, την Παναγιώτα Πιλιώτη, την Έλενα Πενιά και την Μαρία Αυγουστή. Αλλά εννοείται ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που μας στήριξατε και μας
ευχαριστηθήσατε απόψε με την παρουσία σας σε αυτή την πολύ όμορφη βραδιά. Ένα μεγάλο μπράβο επίσης σε όσους συνέβαλαν καθοριστικά στη διοργάνωση του πρώτου φεστιβάλ παιδικής εικαστικής τέχνης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στα Μέγαρα. Και τέλος, θα ήθελα για άλλη μια φορά ένα μεγάλο, ίσως το μεγαλύτερο χειροκρότημα σε όλα αυτά τα παιδιά που δούλεψαν πολύ καιρό, για τη σημερινή βραδιά. Και όλους σας ευχαριστώ δίπλα τους σε κάθε τη στιγμή. Καλό σας βράδυ. Yeah.
το ξέρετε κι αυτό. Αλλά ντρέπεστε ακόμα. Δεν είναι δύο το πρόγραμμα για να μπορέσετε να το προχωρήσετε. Τώρα που γυρνάει. Α, μοναξιά μου όλα το ξέρουμε. Εσείς δεν το ξέρετε, αλλά το μάθετε. Μοναξιά μου όλα. Μοναξιά μου τίποτα. Θα κάνω πως και μάνα. Μη μ' αφήνεις τώρα. Α, ωραία, πάμε. Μου είναι όλα το δύσκολα. Ερώτα μου όλα και ερώτα μου τίποτα. Μη μ' αφήνεις τώρα. Πριν όλα το δύσκολα. Υπέρα λίγο να την αφήνεις. Λοιπόν, για να μην πω πρώτα, θα το κάνω. Την άλλη φορά. Ένα, ένα, δεν είναι το άλλο.
Πάτα μου το ένα ξανά να πούμε λίγο έτσι στους βάλους. Το ένα, βάλτε άλλη μια φορά έτσι. Γιατί μας... Λοιπόν, το ρεφρέν είναι η πρώτη μου φορά, πρώτη μου φορά που ερωτεύω. Πρώτη μου φορά, πρώτη μου φορά, πρώτη μου φορά. Είναι έτοιμοι στο τέλος.
Ευχαριστώ πολύ για την Αναστασία για την πρόσκληση και εσά για τη μεγάλη καλιά. Καλώ ήρθατε. Yeah.